Πάμε σε ένα τυφώνα τώρα, Μαρία, που θα τον δούμε αυτός μπροστά μας. Αυτός που βλέπω είναι. Είναι πίσω από τον, δεν είναι ο ίδιος ο Παύλος, είναι πίσω από τον Παύλο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Για πάμε, Παύλο, καλημέρα. Παύλο, πρωί-πρωί. Βρισκόμαστε μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Είμαστε εδώ στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο βρίσκεται κάτω από τον πύργο του ΟΤΕ. Mm-hmm. Και εσείς βλέπετε αυτό το θηριώδης όχημα της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο στην κυριολεξία κλέβει τις τυφώσεις. Πού θα χρησιμοποιείτε δηλαδή αυτό που βλέπω εδώ? Λοιπόν, αυτός είναι ο τυφώνας που βλέπετε mm-hmm. εσείς. Είναι ένα όχημα το οποίο ζυγίζει 12,5 τόνους. Έχει πάνω από 2,5 μέτρα πόσο έχει ύψος mm-hmm. και μήκος γύρω στα 6,5 μέτρα, πλάτος 2,5. Και μεταφέρει και 10 άτομα. Μέσα, και πόσο? Είναι ένα τεθωρακισμένα, βεβαίως. Είναι 10 άτομα. 2 κάθονται μπροστά, 8 άτομα κάθονται πίσω. Μπορεί να ανοίξουμε την πόρτα να δούμε πώς είναι μέσα. Μπροστά. Μπορεί και περνάμε. Δεν νομίζω ότι το δοκίμασα νωρίτερα, αλλά δεν. Δεν ξέρω, για να δω αν μπορέσω να το. Για να δούμε πώς μπορούμε να δούμε λίγο μέσα, ρε παιδί. Πώς είναι, θα είναι εντυπωσιακό αυτό να το δούμε όχι, μέσα. Όχι, είναι κλειστό. Έτσι, όπως το βλέπω, κλειστά, για να ανοίξει είναι λίγο δύσκολο. Είναι κλειστά, ναι. Όχι, δεν μπορώ. Πάντως είναι πραγματικά, το βλέπεις και είναι φοβάσαι, έτσι. Είναι αδιαπέραστο. Είναι αδιαπέραστο πάντως το συγκεκριμένο όχημα, έτσι. Μπορεί mm-hmm. να περνά από εμπόδια, να κυκλοφορεί σε αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες, να κινηθεί στο νερό. Και λέγεται τυφώνας, δεν μπορεί, Παύλο. Δεν μπορεί να το διαπεράσει, ναι, δεν μπορεί να το διαπεράσει ούτε μάλιστα. αντιαρματική ρουκέτα, ωραία. Ούτε από κάτω να το προκαλέσει κάποια ζημιά νάρκη. Είναι τώρα ένα όχημα, διαθέτει η ελληνική αστυνομία εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι 4 τυφώνες βρίσκονται πάνω στον Εύρο. Μάλιστα, έχουμε δει τότε όπου διαδραματίστηκαν τα επεισόδια στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Mm-hmm. Είχαμε δει ένα από αυτά τα οχήματα, μάλιστα, να είναι και. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Και την ώρα που ήταν σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Mm-hmm. Και είναι αυτό το οποίο βλέπετε πρώτη φορά τώρα. Εκτίθεται mm-hmm. εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κοινό. Είναι από τα οχήματα τα οποία το 2015 είχαν mm-hmm. κατασκευθεί και ήταν στο τελωνείο του Πειραιά. Ένα πλοίο το οποίο ήταν προερχόμενο από Τουρκία, mm-hmm. Ελέγχθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τα συγκεκριμένα οχήματα στη συνέχεια πέρασαν στο ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, Παύλο, μένουμε σε αυτά. Αστυνομία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάντως άκρως εντυπωσιακό. Βέβαια. Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα. Να είσαι καλά.